Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Συνεχίζονται τα μαζικά τεστ κορονοϊού στην Θράκη. Ξεκίνησε το πρώτο drive-thru testing στην χώρα. Σειρά επαφών, Αρκουμανέα, Εξάνθη και Κομοτηνή. Η υπογραφή Πλακιωτάκη φέρνει αέρα αισιοδοξία στο νέο λιμάνι Φίλιππος ο Δεύτερος. Σύσκεψη φορέων την Τρίτη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη. Δέμβιας Μπορέλ επισκέφθηκαν το φυλάκιο 1 στις Καστανιές Εύρου. Συνεχίστηκαν οι εξετάσεις σε μαθήματα προσανατολισμού. 9 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έργα στήριξης της αγροτικής παραγωγής στον Βόρειο Εύρο.